σημερινό μας βίντεο θα δούμε μια ιδιαίτερη συσκευή από την Bazeus. Η γραντήρας, ο οποίος μπορεί να προσθέσουμε και αρωματικά έλαια και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να αρωματίσουμε και το χώρο μας. Ας δούμε τη συσκευασία από την έξω πλευρά. Βλέπουμε την εικόνα της συσκευής. Από τη μια πλευρά μας δείχνει εδώ ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε νερό και θέρια έλαια για τον αρωματισμό. Διαθέτει δύο λειτουργίες και επίσης φωτισμό εναλλασσόμενου χρώματος. Μπροστά βλέπουμε τη συσκευή με μεγάλα γράμματα γραντήρας και σε αυτή την πλευρά της συσκευασίας βλέπουμε τη συσκευή μας, την περιέχει το κουτί μέσα, το USB τροφοδοσίας και διάφορα εγχειρίδια που θα τους δώσουμε ιδιαίτερη βάση. Από την πίσω μεριά βλέπουμε ότι μπορεί να τοποθετηθεί και στο αμάξι μας, γιατί τροφοδοτείται από USB, οπότε έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για να ανανεώσει την ατμόσφαιρα μέσα στο αμάξι μας. Και για να μπούμε σιγά σιγά στα ενδότερα της συσκευασίας. Ανοίγοντας με χειρουργική ακρίβεια, όπως πάντα, το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι αυτά τα αυτοκόλλητα από διάφορα ζωάκια της Bazeus, τύπου app, δεν ξέρουμε. Πάμε παρακάτω, εδώ έχουμε μια καρτελίτσα που μας λέει ευχαριστούμε και διάφορες άλλες πληροφορίες και το πολύ σημαντικό εγχειρίδιο που δεν είναι στα ελληνικά και δεν θα του δώσουμε καμία ιδιαίτερη σημασία για το πώς λειτουργεί η συσκευή μας, πώς την τροφοδοτούμε με νερό και διάφορα εθέρια έλαια για να δώσουμε το άρωμα που θέλουμε στην περιοχή μας. Και συνεχίζουμε, βλέπουμε το καλώδιο USB τροφοδοσίας της συσκευής μας. Ας το ανοίξουμε, το ελευθερώσουμε. Βλέπουμε εδώ τους ακροδέχτες. Έλα. Τους ακροδέχτες για να δώσουμε τροφοδοσία στη συσκευή μας. Μπορούμε να το συνδέσουμε είτε σε μια μπρίζα USB, ακόμα και σε ένα power bank. Εδώ βλέπουμε το η συσκευή μας, τον υγραντήρα μας, ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος, πολύ καλά ποιοτικός, κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Πάνω είναι το καπάκι. Βλέπουμε μπροστά το διακόπτη, το όνομα της εταιρείας, πολύ όμορφο γκρι μεταλλικό χρώμα και από κάτω είναι η θέση που μπαίνει το βίσμα τροφοδοσίας της συσκευής μας. Από πάνω βλέπουμε την εσοχή που βγαίνουν οι υδρατμοί και το άρωμά μας. Για να πάμε σιγά σιγά, το ανοίγουμε, να βάλουμε μέσα το νερό και να δούμε πώς λειτουργεί. Εδώ βλέπουμε το σημείο που μπαίνει το βίσμα, φέρουμε το καλωδιάκι μας, βάζουμε το συγκεκριμένο βίσμα στη συγκεκριμένη θέση. Το τοποθετούμε στην πρίζα μας. Έχουμε φέρει το νεράκι μας και το εθέριο έλαιο που θα βάλουμε μέσα. Ανοίγουμε την πάνω μεριά που είναι σαν τάπα στη συσκευή μας. Βάζουμε μέσα το νερό μέχρι την εγκοπή που μας λέει, που γράφει Max, για να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Βλέπουμε την κόκκινη εγκοπή, βάζουμε το νερό μας. Και τοποθετούμε 1-2 σταγονίτσες από το εθέριο έλαιο. Από τι άρωμα θέλουμε εμείς. Κλείνουμε τη συσκευή μας και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε το κουμπί μας και όπως βλέπουμε αρχίζει ο φωτισμός από την πάνω μεριά, ο οποίος εναλλάζεται σε διάφορα χρώματα και οι υδρατμοί που βγαίνουν από την πάνω μεριά της συσκευής. Το συγκεκριμένο υγραντήρα τον χρησιμοποιώ πάρα πολλές μέρες, αρκετές μέρες και έχει γίνει το αναπόσπαστο αγαπημένο κομμάτι της ημέρας μου, γιατί και ανανεώνει την ατμόσφαιρα του γραφείου μου που περνάω αρκετό καιρό και διαχέει ένα όμορφο διακριτικό άρωμα μαζί με τον υδραυμό που παράγει. Η συσκευή είναι πολύ όμορφη, πολύ κομψή και ας ακούσουμε λίγο τον ήχο που βγάζει η συσκευή. Κατά κλείδι, ο υγραντήρας της Bazeus είναι πολύ ποιοτική κατασκευή
Είναι πολύ όμορφη στο μάτι, κατασκευασμένη πολύ ποιοτικά, διαχέει όμορφο άρωμα και στο μάτι εναλλάζει όμορφα χρώματα. Όπου και αν το τοποθετήσετε θα γίνεται θέμα συζήτησης. Περίπου στα 20 ευρώ θα τον βρείτε στην αγορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε παρέα και σε αυτό το βίντεο. Έπειτα συνέχεια. Power off.